Πρόγραμμα με τοποθέτηση προϊόντων. Τα Θεοφάνεια, να πούμε, τα Θεοφάνεια είναι μια πολύ σημαντική μέρα για την Ορθοδοξία μας, μια λαμπρή γιορτή για τον Ελληνισμό. Το φως των Θεοφανίων να σφωτίσει όλους μας για το καλό της χώρας μας, για την υγεία όλων μας. Η μέρα των Θεοφανίων παρέχει στον καθένα μας την ευκαιρία να στοχαστεί, να φωτιστεί και να αναβαπτιστεί με όσα κάνουν τη ζωή μας πιο ανθρώπινη, πιο δημιουργική και πιο αισιόδοξη. Χρόνια πολλά, λοιπόν, καλή φώτιση και υγεία σε όλους και προκοπή στην πατρίδα μας. Χατζή Μιχαήλ μου. Πρέπει να πούμε ότι είναι από τις μεγαλύτερες γιορτές της χριστιανοσύνης, διότι την ημέρα των Θεοφανίων παρουσιάζεται η Αγία Τριάδα. Πατήρ,
Υιός. Υιός και το Άγιον Πνεύμα εν είδη περιστεράς. Κάτι έμαθα κι εγώ. Επιάσπα το Σταύρο, ρε Μιχάλη μου. Στη θάλασσα. Ναι. Όχι, ένα τόλμησα πρέπει να πω. Μάλλον πρέπει να πω ότι τόλμησα μία φορά. Αλλά μόλις επία κάτω στο νερό που ήταν έτσι παγωμένο 6 του Γενάρη, σε λίγο επώνησε με ο λαιμός μου οι φωνητικές μου χορδές και έκανα 1,5 μήνα να γιάνω, που τότε σαν ξανατόλμησα για να πω την αλήθεια. Να με το ξανατολμήσεις, Μιχάλη μου. Αφήνε το στους άλλους τούτα. Εσύ να μας τραουδάς. Μπορώ να πω και κάτι άλλο. Βεβαίως. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω θερμά το ΡΙΚ που μας εμπιστεύτηκε σε εκείνη την πολύ μεγάλη εκπομπή σε διάρκεια 3,5 ώρων, την παραμονή της πρωτοχρονιάς. Και θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμότατα όλον τον κόσμο που ανάδειξε εκείνη την ημέρα, που ανέδειξε εκείνη την ημέρα το ΡΙΚ στην πρώτη θέση. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε θερμά για τη μεγάλη σας αγάπη και τη στήριξη, για τα πολλά σας μηνύματα. Να ξέρετε ότι είναι η δικιά μας δύναμη για να συνεχίσουμε. Και σήμερα φυσικά θα κάνουμε και την κλήρωση του μεγάλου μας νικητή για τα δύο εισιτήρια από την Cyprus Airways για την Αθήνα. Πάμε να καλησπερίσουμε τους σημερινούς μας καλεσμένους. Πέτρος Τίγρης, Πέτρο μου, καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα. Χρόνια σου πολλά. Χρόνια πολλά και σε εσάς. Να σου μπει σε καλόν έτσι το 2022. Να μου μπει. Πάντα χαμογελαστόν τον το παιδί, πραγματικά έτσι είσαι υπέροχος. Το καταδύναμε, ευχαριστώ. Και εσύ. Παρά το πλευρό σου έχεις άλλον έναν αγαπημένο μας, ο κύριος Παλώδιας μας, καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα ακόμα μια φορά. Χρήστος Κυριάκου το βαφτιστικό μου. Ναι. Αλλά Παλώθηκα σε ξέρουμε, Παλώθηκα σε θα σε φωνώ. Ναι, νομίζω ότι κανένας δεν με ξέρει με το όνομα μου πλέον. Όλοι ξέρουμε Παλώθηκα, οπότε εντάξει, δεν έχω θέμα. Έλα σου πω, τούτον το μουσι είναι υιοθέτης, έστω για ποιο λόγο. Την τελευταία φορά που ήρθα, έφα παρατήρηση με τον κύριο Μιχάλη. Μας άνα και παραπίεσαι σήμερα. Τι να κάνω. Να σε σταματούν στο αεροδρόμιο. Σταματήσαμε. Με α, σταματήσαμε. Λοιπόν, για τον επόμενο κύριο, ό,τι και να πω είναι λίγο. Είναι από αυτούς τους ανθρώπους που λες ότι έχει ψυχή παιδιού. Είναι ο Ρολάνδος ο Σκέτος. Καλώς όρισες, Ρολάνδο μου. Καλώς σας ήρθαμε. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Πάντα είσαι ωραία, κάθε φορά και καλύτερη. Με τσιγκάλι που θωρώ, πέκκι μου εμπάθω κλάπα και να σου πω ερωτικό και όχι για την μάπα. Καλώς όρισες αγαπημένε μας. Τώρα που πες για τον Παλώθη και να σου πω κάτι, εφαντάσεις μας είμαστε στους κοιός στο αεροδρόμο του Ισραήλ. Εμπερνάτε με τίποτε. Εμπερνάτε. Stop list. Λοιπόν, εδώ είμαστε και να πούμε ότι σήμερα θα έχουμε τη χαρά να ακούσουμε και τον ιό σου, τον αγαπητό, να τραγουδά στην εκπομπή μας. Χριστοδούλα Τσαγκαρά επίσης απόψε εδώ μαζί μας. Ένα πλούσιο πρόγραμμα. Και επειδή Μιχάλη Χατζή Μιχαήλ, η Κύπρος μας φημίζεται για τους λαϊκούς τις πίτες, η παραδοσιακή βραδιά τους αγαπά και τους τιμά κάθε Κυριακή, πάμε να τραγουδήσουμε ένα από τα πιο αγαπημένα μου τραγούδια, οι λαϊκοί μας πίτες. Ο Καρνέρας, ο Λιασίδης, ο Παλέσης και ο Μαυρίδης, Πάτσαλος και Σεφταλής, Αζινός και Κακολής. Ρίστα κόστε πιέρε.
Ευχαριστήσουμε τη σχολή χορού Σέργιος που έχουμε απόψε σήμερα μαζί μας. Μιχάλη μου, σκέφτηκες να αναθεωρήσεις το συγκεκριμένο, μάλλον να γράψεις ακόμα έναν τραγούδι τέτοιο με τους μικρότερους λαϊκούς ποιητές σε ηλικία. Με τους σύγχρονους, με τους σημερινούς. Ναι, αφού το είπες εσύ, πες το και έγινε μπουλαλί το τραγούδι. Στο και έγινε, ναι. Μιχάλης Χατζού, ναι, Μιχάλη. Θέλω να πω έναν πράγμα όμως. Ναι. Πρώτα θέλω να πω ότι πόσο σημαντικό πράγμα είναι να έχεις κοντά σου και καλούς μουσικούς, αλλά και καλούς χαρακτήρες. Αφού να φανταστείς, ο Άλμπερ Άινστάιν που διατύπωσε την θεωρία της σχετικότητας το 1915, μάλιστα, ήταν φιλόσοφος του καιρού του. Μάλιστα. Έχει αφήσει αποφθέγματα τα οποία είναι απίστευτα. Για τον καλό χαρακτήρα είπε το εξής. Για μένα που τα λαλείς. Για τους μουσικούς που μιλώ προς το παρόν. Για τους μουσικούς, ναι. Άντε, πιάνεσαι εσύ το σχέδιο. Λοιπόν, λέει ότι, είπε ο Άινστάιν, ότι οι περισσότεροι άνθρωποι, λαλή, λένε ότι η νοημοσύνη είναι που κάνει τον μεγάλον επιστήμονα. Άιστα. Κάνουν λάθος. Το κυριότερο είναι ο χαρακτήρας. Τα αδεύει Άλμπερ Άινστάιν. Άιστα. Συμφωνούμε. Έχω να σου πω, Μιχάλη μου, ότι το τριλακί μας ποιητές, έναν τραγούδι το οποίο η κόρη μου η Αργυρό, ξέρει που 3 χρονών απ' έξω. Χαίρομαι ιδιαίτερα. Και να μαθαίνετε στα παιδιά σας κυπριακά τραγούδια. Έχουν να μάθουν πάρα πολλά μέσα από αυτά. Και φυσικά είναι η παράδοσή μας. Θέλω αυτό να πω κάτι για πρώτη φορά. Ναι. Αυτόν το τραγούδι το έστειλα στο διαγωνισμό σύνθεσης κυπριακού τραγουδιού και δεν επέρασε στην τελική φάση. Ούτε μέσα στα 10 να παρουσιαστεί το βράδυ. Το παρουσιάζουμε εμείς και το έχει μάθει ο κόσμος και αυτή είναι η επιβράβευση. Λοιπόν, πάμε να καλωσορίσουμε τους λαϊκούς μας ποιητές. Πανίκος Αποστόλου, καλωσόρισες! Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση πρωτίστως. Όμως, σήμερα ήρθα έκτακτα, μα θέλω να αναφέρω κάτι για λόγου σου εσέν, 5-6 στίχους μου ασέν που έχουν ενδιαφέρον. Αφιό. Αφού σε ξέρω να κουρίν περί του και τυχαίνει, ναι, θα σου τα πω ένα σύντομα, κοφτά θέμα με όνομα, και λίγη ώρα μπερνεί. Ότι έκαμε ειλικρινά, μπράβο σου και τιμή σου. Κάποτε με τον τρόπο σου, αλλά και με τον κόπο σου είναι η εξέλιξή σου. Όμως να μην ξιάνουμε ποιος χτίζει το γιοφύρι. Κάποιος να φτάσει κορυφή, πρέπει να έχει ανατροφή που μάνα και που τζίρι. Άρα πρέπει να αναφερθώ με στάμπα και με βούλα, με αυστηρά κριτήρια, σε εσάς συγχαρητήρια, Αντώνη Ζαργυρούλη. Μάνα μου, παρήκω μου. Συγκίνησες με βαθύτατα, έχω να σου πω, και βλέπω το και στα παιδιά σου ότι τους δίνεις και εσύ μια πολύ σωστή ανατροφή και μπράβο, έχεις υπέροχα παιδιά. Λοιπόν, να καλωσορίσουμε τον Τάσο μας. Τάσο μου, καλωσόρισες. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είμαι λίγο πιο σύντομος που είμαι πανικό. Εκρέπαρες μου την καρκιά τζεύκη μου τις παΐες. Το νου μου εμπουσύγκλησες για εκείν το τσάς που δίκλησες πάνω μου και με είες. Σέρκη μου, έχεις εσύ κανέναν ποτού τον πέμω για να προετοιμαστώ ψυχολογικά ή τίποτε άλλο. Εγώ να πω έτσι έναν που είπα παγιά πάλι στο ΡΙΚ, αλλά δικό μου εδώ. Ξαθωμαλούσαν χορκανίν που βραδακά στη χώρα, επέλανε μου την καρκιά και πια την κατηφόραν. Μάλιστα. Θα το βάλω την Κυριακή σπίτι να το δει ο άντρας. Ενώ ήταν να πει επέλανε μου την καρκιά και θέλω ασθενοφόρα. Κατέφτασε και ο κίνο. Λοιπόν, ο αψεντής, έχουμε τη χαρά σήμερα να φιλοξενούμε τον γιο του κύριου Ρολάνδου Σκέτου, τον Ανδρέα μας, Ανδρέας Σκέτος.
Και πάμε να μας τραγουδήσει. Η φορή του είναι σκέτα, εγλυκιά. Σηκώνουμε που το πρωί φορώ τα ρούχα μου, βάλω και το σκουφί μου και τα παπούτσια μου. Βάλω και το σκουφί μου και τα παπούτσια μου. Έπιασα το ποδήλατο να πάω στο χωρκό, να δω τους συγγενείς μου και εκείνη παγαπώ. Να δω τους συγγενείς μου και εκείνη παγαπώ. Με πήραν στο Κέρνελ και με δικάσανε. Λάλη μου ο κύριος Κέρνελ, εσύ βρε παλιό παιδό, ήταν αμφίσαψε που το στρατοπεδό. Γιατί αμφίσαψε που το στρατοπεδό. Κέρνελε, πια στο χωρκό, να δω του συγγενείς μου και εκείνη παγαπώ. Να δω του συγγενείς μου και εκείνη παγαπώ. Κι αμέσως διατάσσει το νούμερο 9 και με καταδικάσαν μέρες 29. Και με καταδικάσαν μέρες 29. Και νομίζω το επίθετο που του δόθηκε και του γιου και του πατέρα. Δεν ξέρω, ρε Ρολάνδο μου, σα πάει το επίθετο σα. Όχι, απλά δεν κατάλαβε, Ρολάνδο μου, το point. Τι είναι το point? Το σημείο. Το σκέτο. Ναι. Θέλει να πει το επίθετο του, είναι σκέτη ανθρωπιά. Σκέτη γλύκα που είναι. Σκέτη γλύκα. Θέλω να μου πεις πώς νιώθεις βλέποντας το γιο σου να τραγουδά τα παραδοσιακά τραγούδια. Όταν τραγουδάω, εγώ ότι τραγουδίζει, νιώθω μια υγρασία στον κεντρικό άξονα του Μαντολονιού. Πολλά καλό! Πολλά καλό! Δεν μπορώ. Όσο κεράσει κρατηθώ, το νιώθω αυτό. Κωστάκι μου, άκουσες ήταν που περνέ, στην παράγκα θα σου στείλουμε το απόσπασμα και κατήσεις σου από τον Κωστάκι. Ο Κωστάκης είμαστε σε διάσταση. Είσαστε σε διάσταση. Μας, είμαστε όπως τα ζευγάρια που μένουμε στο ίδιο σπίτι, αλλά σε διπλανά δωμάτια. Μα γιατί? Γελάσε μου. Να που σου κάμε. Έκαμε μου πολλά κάστια στις εκλογές. Πάντα κάνει σου κάστια. Τώρα θυμήθηκες να το... Στις εκλογές έκαμε μου, διότι ήταν ο επικοινωνιολόγος μου. Α, μάλιστα. Ο ΚΚ. Ήβρες επικοινωνιολόγον εσύ. Ό,τι μου λέει είναι έκαμνα. Τελικά ευκήκα. Έχει αυτό. Λοιπόν, έφτασε η ώρα να ερωτευτούμε. Ερωτικά δύστιχα έχουν φέρει λαϊκοί μας ποιητές και πάμε να τα ακούσουμε. Ούτε βαθμό στιγματισμών εν είχα που σε ία. Έχαλα λίντζας με πειράξεν που με
έτσι καλή άλλαξε σε πέντε μοιοπή, α σε πέντε μοιοπία. Σε θα πέσει καρκιά που το κορμί μου χω, κάπου το κορμί μου χωρκά. Στη σκέψη σου θα πει κανεί, που στη βαστήκαν οι γάμοι και να βουναρίζω, κα και να βουναρίζω, κα. Μεγάλο δύναμε θεύκια βάζω συναξάρι. Εν το δείχτη μπα στα πόθια της ενώπως του βαρκά. Ριενόπως του βαρκάρι. Και εσείς χειροκροτάτε τον. Εντάξει, οκ. Λοιπόν, Μιχάλη Χατζή, Μιχάλη, μα πού να ξέρεις εσύ τώρα από τούτα. Ποια, το δίχτυ. Αφού εννοούσαν του βαρκάρι, λέω. Έχει διαφορετικά δίχτυα για κάθε ψάρινο ψαράς. Ναι. Βέβαια έχει. Είναι ανάλογα με το μέγεθος του ψαρκού που πιάνει. Το συγκεκριμένο είναι να που πιάνει. Το συγκεκριμένο μπορεί να πιάσει παρπούνια, μπορεί να πιάσει κουρκούδες, μαρίδα. Μαρίδα πιάνει, τι, μάλιστα. Είμαστε μέσα. Αρέσει που μας ουλάκουσες πανίκο. Δεν καταλάβει που ψαρέματα. Οι μεγάλες τρύπες πιάνουν συναγρίδες. Ναι. Μπορεί να πιάει κανέναν ορφό, μεγάλα ψαρκά. Μάλιστα. Μιχάλη, τα ερωτικά να τα φύγεις νάκρα. Και σου περνά του τη δουλειά για να ψαρεύει ψαρκά. Λοιπόν, εμάθαμε και για τα ψάρκα, εμείς που είμαστε άσχετοι. Εμάς αρέσκει μας να τα τρώμε τα ψάρκα. Ψαρεύκουν τα άλλη για μας. Πάμε με το επόμενο τραγούδι. Ανελάλες, κύριε Τίγρη μου, το φταίσει μόνο εσού το έχεις πει, να το πεις. Του Χρήστου. Παλόθηκιας πάντα φταίει. Το φταίσιμο είναι εσού το σεις, κύριε Παλόθηκια μου. Πάμε, Μιχάλη. Πέρα κοιτάς τον ποταμό, έχτες που πήγαινα μορνό. Έκτες που πήγαινα βορνών, αυκίνεις το ζευγάρι. Έτσι μου χάρασε το φως, έπιασε με ο παιδεμός, έπιασε με ο παιδεμός και τα έχει μου καπάλι. Αφού η κόρη παγαπώ, εμπαλιμόν το ρίζω. Μάνα να φύγω να στραβώ, εσπέρνω με θερίζω. Αφού η κόρη παγαπώ, εμπαλιμόν το ρίζω.
σαν της μουζούρας το φιλί, ας με γυρεύουν να βρουν. Έλα, 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 ας με γυρεύουν να βρουν. Ενώ πως την κουμάντα ρε καν, του σταφύλιου του μαύρου. Ενώ πως την κουμάντα ρε καν, του σταφύλιου του μαύρου. Στα μπέλια, έλα, 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 κι ανέφυγα στα μπέλια. Και είδα που ροδεύκονται κοπέλες και κοπέλια. Και είδα που ροδεύκονται κοπέλες και κοπέλια. Κρασί να πιω θυμούμεσαι, κρασί και καρτερώσε. Έλα, 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 κρασί και καρτερώσε. Ζιβάνα κι αγκαλιάζωσε, κουμάνταρκα φιλώσε. Ζιβάνα κι αγκαλιάζωσε, κουμάνταρκα φιλώσε. Λοιπόν, εδώ είμαστε, τα κρασοκόχωρια είναι πανέμορφα τώρα το χειμώνα. Να τα επισκεφτείτε και έχουμε και υπέροχα κρασιά στην Κύπρο μας. Μιχάλη μου, Μιχάλη, σε ένα ποιο κρασί σου αρέσει περισσότερο? Ποιον κρασί μου αρέσει περισσότερο? Κόκκινο ή άσπρο? Ή ροζέ? Κοίταξε, εγώ δοκιμάζω τα ούλα τα ποτά, αλλά έναν ποτήρι πίνω από όλα. Στο δεύτερο, με θκιό. Μάλιστα. Βαρύ ποτήρι, Ροχατζή Μιχάλη. Κύριε Παυλάκη μου! Τι κάνετε? Είμαι καλά. Και εμείς πολλά καλά. Λοιπόν, είναι ο Παυλάκης στην παρέα μας φυσικά. Θέλω να μας πεις πώς βιώνεις όλη αυτή την τεράστια επιτυχία. Πραγματικά, περνούμε πάρα πολλά όμορφα στα γυρίσματα. Δημιουργήσαμε, νομίζω, ένα πάρα πολλά ωραίο team. Πολλά ωραία η ομάδα. Και νομίζω ότι οι σχέσεις μεταξύ μας καίνουν προς τα έξω. Ελπίζω, επειδή έμαθα ότι ο Παυλάκης έχει και δυο μωρά, όχι στη σειρά, στην πραγματική του ζωή, να μην είσαι σαν το Φουτούλινα. Όχι, όχι, όχι. Σίγουρα. Ναι, ναι. Δεν ακολουθείς τίποτα από εκείνα που κάνει ο Φουτούλης, ελπίζω, στα παιδιά σου. Εν παράδειγμα προς αποφυγή. Έτσι ακριβώς. Κύριε, κούλη μας. Ναι, πρόκειται με, τι αρέσκει μου να παίρνω και να φέρνω κουβέντες, σαν. Σε ο κούλης τώρα, ξακολουθά άλλο. Είμαι ο κούλης, είμαι ο παλώθηκες. Μάλιστα. Θυμίζεις με άλλον πλάσμα πάντως. Ποιο? Έναν υποψήφιο. Τι? Πρόεδρε. Η αλήθεια έφερνε λίγο. Φέρνει λίγο η φωνή σας. Ω, εντάξει. Ένας είσαι υποψήφιος, κύριε κούλη μας. Όχι, ο έθεμε υποψήφιος. Έχουν άλλα πράγματα. Κάμπελε κανιόν, τίποτε, κάνε τραπεζούι να σας. Έχω κάτι κουτσοδούγια σπίτι να σε καλέσω. Είναι δουλειά μας. Μάλιστα, ας το μαζί με το χρυσό στο να σας. Θα μας τα κάνετε σόνι και καστρί. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς μπορείτε να διεκδικήσετε τα δώρα της παραδοσιακής βραδιάς και επανερχόμαστε. Η παραδοσιακή βραδιά σας δίνει την ευκαιρία να διεκδικήσετε πλούσια δώρα. Τηλεφωνήστε στο 932 202 και μπείτε αυτόματα στην κλήρωση. Ένα σκούτερ λαμπρέτα αξιόπιστο και ευχάριστο στην οδήγηση, αξίας 3.800 ευρώ, μπορεί να γίνει δικό σας με μόνο ένα τηλεφώνημα. Η παραδοσιακή βραδιά σας δίνει κάθε μήνα ένα αεροπορικό εισιτήριο προσφορά της Cyprus Airways. Ένας τυχερός από εσάς διεκδικεί κάθε μήνα δωροκουπόν διάρκειας ενός χρόνου απεριορίστου πλησίματος αυτοκινήτου από το Care Car Car Wash αξίας 600 ευρώ. Αυτό το δώρο μπορεί να αξιοποιηθεί για ένα μόνο αυτοκίνητο με το επαναστατικό Ceramic Lava Wash όσες φορές θελήσετε στο υπερσύγχρονο πλυντήριο αυτοκινήτων. Κάθε μήνα ένας τυχερός κερδίζει 100 συσκευασίες των 6 και 12 φιαλών εμφιαλωμένου νερού από την εταιρεία Peric Water.
Διεκδικήστε ακόμα 100 ευρώ ψώνια για ένα τυχερό κάθε μήνα από τις υπεραγορές Ιωαννίδη, Λευκοσία και Λάρνακα. Η εταιρεία Alpaco Door Automations ανοίγει αυτόματα την καγκελόθυρά σας. Προσφέρει ένα αυτοματισμό δίφυλης καγκελόθυρας αξίας 1.300 ευρώ. Η εταιρεία Andreas Haralambos προσφέρει μία σιδερόπρεσα Styrolax αξίας 299 ευρώ. Ένα χειροποίητο κόσμημα στις τρεις αποχρώσεις του χρυσού, λευκό, ροζ και κίτρινο χρυσό, 18 καρατίων, διαμαντένιο, τρεις καρδίες με 79 points που γίνονται ένα σε ένα μοναδικό κόσμημα που δεν υπάρχει αντίγραφό του συνολικής αξίας 3.000 ευρώ. Ένα δώρο από την εκπομπή μας και το χρυσοχοείο Έλληνα και Δοκία Στελατσά μόνο για εσάς, τους τηλεθεατές μας. Ένα εισαγόμενο μεταχειρισμένο αυτοκίνητο Suzuki Alto αξίας 5.500 ευρώ προσφορά της εταιρείας Shikis Motors στην Πάφο. Την εκπομπή στηρίζουν τα Ινοποιεία Καμαντέρνα, τα Αρτοποιεία Θυμονιά, υπεραγορές Ιωαννίδη, το Πέρικ Νερό Αγρού, τα Αλαντικά του Δασκάλου και τα προϊόντα από την εταιρεία Σοπάνης. Μας επιστρέψαμε, διεκδικείτε τα δώρα μας, 932-202 είναι το τηλέφωνό μας, πολλά τα δώρα για όλους εσάς, διεκδικήστε τα όσες περισσότερες φορές μπορείτε. Λοιπόν, πέντε λέξεις έχω στο χέρι μου και είμαι πανέτοιμη να σας τις δώσω, κύριοι. Ρολάνδο μου, ένιρθε ο Κωστάκης σήμερα, θέλω να το ρυφκάλι σας προπρόσωπο, να προσέξετε. Δώσε μου τις λέξεις και θα προσπαθήσω. Τις δίνω. Λοιπόν, πρώτη μας λέξη ζευκαρωμένα, αγαπημένα, έρωτας, μαθαίνω και θωρώ. Πάμε, Μπανικό μου. Ζευκάριν της καρκιάς μου. Που σε μαθαίνω θεωρώ τόσες αγάπες που θωρώ ολόγρονα τσεθκιάς μου, ολόγρονα τσεθκιάς μου. Θωρούν που έρωταν, που για ζευκάρωμε, να που για ζευκάρωμε, να. Μαθαίνουν και τα πλάσματα να ζουν αγαπημέ, να ζουν αγαπημένα. Θεωρεί με πετούν τα μάθηκια του και λαλή μου, θέλω να πω. Να πω κι εγώ, ρε. Να πεις. Να πω, ρε. Ζευκαρωμένα πλάσματα που πάντα αγαπημένα. Που εν τους λείπει ο έρωτας και πάντα ευτυχισμένα. Και πάντα ευτυχισμένα. Έχει κέφτια απόψε ο Ρολάνδος μας, κύριοι. Κάτι έγραψαμε εδώ, εντάξει, είναι ο του Ρολάνδου μου, αλλά... Αλλά τώρα από κρυφόν τον Ρολάνδο, πού να μπούμε εμείς τώρα να... Ο κύριος Τίγρης να το επιχειρήσει. Μαθαίνω αγαπημένη μου, τον έρωτα μαζί σου. Ζευκάρωσα μαζί σου, ζευκάρωσα μαζί σου. Να πράσει ο στόμος. Εσύ Κώστα, έχεις έμπνευση μάνα. Ναι, ναι, το... Της κυρική παρουσία θέλουμε. Ναι, ναι, να λεπτό. Πάω. Θωρώ σε αγαπημένη μου, και λαλώ έτσι ενώ έρωτας μάλλω. Μα ύστερα έμαθα πως είσαι ζευκαρωμένη, μα λόζε.
ευκαρωμένη. Είχες Κυριακή παρουσία, μπαίμα στο πρωτότυπο. Όχι, ήταν και καλό το τσατιστόν. Ανεξάρτητα που σαν ήταν μέσα στο 15 σύνταγμα, έχει σημασία. Η πρώτη φορά που το ακούω. Θέλω να ρωτήσω μόνο τον Παλώθηκε αν τον μια πραγματικότητα, δηλαδή ήβρεν τη ζευκαρωμένη με άλλο. Όχι. Τώρα το εμπνεύστηκα, αν ξέρατε λέξεις που πριν. Λοιπόν, θέλω να... Άρεσε μου πολλά και η τοποθέτηση του Ρολάνδου με τον κεντρικό άξονα. Έγραψες κομμάτι. Ο κεντρικός ο άξονα του παντελονιού σου. Μιχάλη. Ρολάνδο μου εμούσεψε το άκουσμα του γιού σου. Ευχαριστώ, Μιχάλη. Λοιπόν, πάμε στο πρωτότυπο. Όχι, για όλα. Λοιπόν, άκου τι είπε ο ποιητής στο πρωτότυπο. Που ζευκαρώνουν τα πουλιά και ζουν αγαπημένα, εμάθασιν τον έρωτα που με θωρούν εμένα και εντζήνων και ζευκαρωτά και μπάντα και εγκάμνουν χωρισμένα. Μάλιστα. Ποιο είναι, ποιο ποιητή? Όχι, πρέπει ο ποιητής είναι ο Ανδρέας Νικόλα Πεντινάρης. Μάλιστα. Λοιπόν, όπως σας έχω πει και πριν, έχουμε μαζί μας τη Χριστοδούλα Τσαγκαρά, κατέφθασε από την μακρινή μας Πάφο, το κορίτσι μας αυτόν τον όμορφο. Και έφτασε η ώρα να τραγουδήσουμε το ελληνικό μας ρεπερτόριο. Ψάχνουμε Έλληνες τραγουδιστές και συνθέτες. Και αρχή θα κάνουμε, κύριε Τίγρη μου, με την πρώτη κυρία εκεί στο βάθος. Ποια είναι? Η Νατάσα ή... Όχι. Η πρώτη, ρε. Πίσω τη. Α, η πρώτο ψάλτη. Η πρώτο ψάλτη, βεβαίως. Και πες μας και έναν τραγούδι τη. Να μπορούσα στα σύννεφα. Να είχα εγώ βενζινάδικο. Σωστό. Αλλά τραγουδώ σου το βενζινάδικο και θα... Απλά εντάξει, είπα να μην το δοκοτζίνω γιατί πες το εσύ. Να μας το πει και Χριστοδούλα το βενζινάδικο. Δέχεσαι. Ναι, ναι, δέχομαι. Πάμε λοιπόν.
και Χριστοδούλα Τσαγκαρά απόψε εδώ μαζί μας. Τραγούδισε το Βενζινάδικο της Άλκηστης. Πρωτοψάλτη, η Άλκηστη Σεβαστή Ατσικιουζέλ γεννήθηκε στις 18 Οκτωβρίου του 1954 στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου από Έλληνες ομογενείς. Στις αρχές της δεκαετίας του 60 η οικογένεια της μετακομίζει στην Αθήνα. Στην εφηβεία της θα ασχοληθεί με τον Στίβο, ενώ μετά από προτροπές φίλων κάνει μια ακρόαση με τον Δήμο Μούτσι. Το 1975 κάνει την πρώτη της δισκογραφική εμφάνιση, περιέχοντας τραγούδια βασισμένα σε ποίηματα των Καδάφη, Σεφέρη, Ρίτσου και Καριωτάκη, μελοποιημένα από τον Μούτσι, ο οποίος θα δώσει στην τραγουδίστρια και το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο Πρωτοψάλτη. Πρώτη εμφάνισή της Πρωτοψάλτη σε συναυλία έγινε το 1975 στο Παλέντε Σπορ στη Θεσσαλονίκη. Ακολουθούν συνεργασίες με τον Γιάννη Σπανό, τον Σταμάτη Σπανουδάκη, τον Ηλία Ανδριόπουλο, τον Νίκο Αντίπα, τον Αντώνη Μιτζέλο και τη Δήμητρα Γαλάνη. Σταθμό στη μουσική της διαδρομή, συνεργασία της με τον Νίκο Αντίπα, η οποία θα δημιουργήσει τους δίσκους Σαν ηφαίστειο που ξυπνά και Υδρόγειο Σφαίρες. Να πούμε ότι μετέφερε την Ολυμπιακή Φλόγα στην γέφυρα του Ρίο και τραγούδησε στην τελετή λήξη των Ολυμπιακών Αγώνων 2004. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Άλκηστη ερμηνεύει τα τραγούδια των τίτλων της επιτυχημένης σειράς εποχής «Χάλκινα χρόνια» σε μουσική του Κώστα Κακογιάννη και στίχους Πάμπου Κουζάλη και Κορίνας Αβραμίδου. Λοιπόν, η επόμενη κυρία. Κλάψαμε μαζί της, χωρίσαμε μαζί της, πονέσαμε μαζί της, αγαπήσαμε μαζί της. Ναι, βέβαια. Ποια είναι? Νατάς. Νατασούλα, Νατάσα Θεοδωρίδου και πάμε να... Τραβάω λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γραμμή. Είναι αυτή πιο μεγάλη μας στιγμή. Μια κόκκινη γραμμή λοιπόν, Νατάσα Θεοδωρίδου. Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 24 Οκτωβρίου του 70 με γονείς τους Σοφία και Στάθη Θεοδωρίδη. Έχει καταγωγή από τα Κουδούνια Δράμας και σπούδασε δημοσιογραφία στη Ιδιωτική Σχολή της Θεσσαλονίκης, ενώ παράλληλα έλαβε μαθήματα αρμονίας και κιθάρας. Ξεκίνησε στην καριέρα της μαθήτρια ακόμα τραγουδώντας λαϊκά τραγούδια σε νυχτερινά κέντρα της συμπρωτεύουσας. Το 96 εγκαταστάθηκε στην Αθήνα και εργάστηκε σε νυχτερινά κέντρα με μεγάλη επιτυχία. Κυκλοφόρησε τον πρώτο της δίσκο το 97, ο οποίος και έγινε πλατινένιος. Συνεργάστηκε με πολλούς καταξιωμένους Έλληνες καλλιτέχνες, όπως ο Αντώνης Ρέμος, Στέλιος Διονυσίου, Γιάννης Πάριος, Ευανθία Ρεμπούτσικα, Ελικοκίνου, Μιχάλη Χατζηγιάννη και πάρα μα πάρα πολλούς άλλους. Και πάμε στην επόμενη κυρία Ρολάνδο μου. Η κυρία Τσαλιγοπούλου. Βεβαίως. Δεν μας συγχωρείς. Δεν μας συγχωρώ. Δεν μας συγχωρώ. Πάμε. Μέσα στη βουή. Έντεχνου και λαϊκού τραγουδιού, γεννήθηκε στις 11 Απριλίου του 1963 στην Άουσα Ημαθίας, όπου και μεγάλωσε. Ασχολήθηκε από πολύ νωρίς με το τραγούδι μαζί με τον αδερφό της, ο οποίος είναι επίσης μουσικός. Το 85 παρακολουθεί μαθήματα κλασικού τραγουδιού στην Θεσσαλονίκη. Τον ίδιο χειμώνα τραγουδά επαγγελματικά για πρώτη φορά στην Όμορφη Νύχτα, όπου έρχεται σε επαφή με τον Γιώργο Ζήκα, τραγούδια του οποίου θα ερμηνεύσει στον πρώτο της προσωπικό δίσκο. Το 87 την καλεί ο Μάνος Χατζηδάκης να εμφανιστεί στο Σύριο ως ερμηνεύτρια του Σταμάτη Σπανουδάκη, ενώ το καλοκαίρι του ίδιου έτους εμφανίζεται μαζί με τον Γιώργο Νταλάρα σε μεγάλη περιοδία του σε Ελλάδα, Ευρώπη και Αμερική. Στην Αθήνα ξεκίνησε κυρίως πλάι στο Γιώργο Νταλάρα. Στην αρχή της καριέρας της, λόγω της χαρακτηριστικής της φωνής, συχνά την συχαίουν με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Λοιπόν, και πάμε στην επόμενο κύριο, στον επόμενο κύριο. Ο κύριος Μακεδόνας. Βεβαίως ο κύριος Μακεδόνας. Μακεδόνας. Και... Εντάξει. Γι' αυτό κάτσε καλά, κοίτα λίγο χαμηλά, η ζωή κατρακύλα μιλά. Να ευχαριστήσουμε τον Ανδρέα Σκέτσο, να πούμε ότι μας τιμά, είναι και συμμετέχει και στη ΣΜΕΦ ο Ανδρέας μας. Συμμετέχει. Τον είχαμε μαζί μας και στην παραμονή πρωτοχρονιάς. Είσαι υπέροχος, να σε χαίρεται ο παπάς σου. Η μάμα σου. Λόγω του Ανδρέα αλλάξαμε μουσικά ακούσμα στο σπίτι. Για να πω ακούες πριν. Ακούαμε εκκλησιαστική μουσική. Α, μόνο. Έψαλε μας η γυναίκα μου τον εξάψαλμο. Το
Κώστας Μακεδόνας, λοιπόν, κάτσε καλά. Ο Κώστας Μακεδόνας είναι Έλληνας τραγουδιστής και πιλότος. Γεννήθηκε στις 20 Φεβρουαρίου του 1967 στη Θεσσαλονίκη, όπου και μεγάλωσε. Ξεκίνησε μαθήματα κιθάρας σε ηλικία 10 ετών και τα μαθητικά χρόνια πρωταγωνίστησε στις μουσικές εκδηλώσεις του σχολείου του. Το 1989 κυκλοφόρησε τον πρώτο προσωπικό του δίσκο «Δεν έχω ιδέα» σε μουσική Σταμάτη Κραουνάκη και στίχους Λίνας Νικολακοπούλου. Έκτοτε κυκλοφόρησε 14 ακόμα προσωπικούς δίσκους, συνεργαζόμενος με πολλούς από τους μεγαλύτερους συνθέτες και στιχουργούς της ελληνικής μουσικής. Χρήστο Νικολόπουλο, Γιώργο Ζήκα, Γιώργο Θοφάνους, Γιάννη Μαρκόπουλο, Μάνο Ελευθερίου και πολλούς άλλους. Στη μέχρι σήμερα μουσική πορεία του έχει συνεργαστεί με τα πιο γνωστά ονόματα καλλιτεχνών, όπως τον Γιώργο Νταλάρα, τη Χαρούλα Αλεξίου, Άλκης της Πρωτοψάλτη και πού να στα λέω. Μεγάλη λίστα. Λοιπόν, και πάμε στην τελευταία κυρία, αγαπημένη κύριε Τίγρη μου. Είναι η Αρβανιτάκη. Είναι η Αρβανιτάκη. Πήγαινε να πει Τσαλικοπούλου, είπαμε το πριν. Όχι, μπερδεύτηκα λίγο, αλλά το τραγούδι της στο άπημένο με το σκουλουκού είναι με. Αλήθεια! Σκουλουκούι, σκουλουκούι, που πάει σχόλι βρακούι. Έμπα μέσα στη φουγιά σου, με εμπονήσεις τα λέμα σου. Ήταν προφητικό νομίζω το με τα λέμα. Πραγματικά. Λοιπόν, για την ώρα όμως θα τραγουδήσουμε όλοι δυνατά, δυνατά. Έχει ένα τραγούδι δηλαδή. Το πρωί κι όλα αντέχουν ξανά και γίνεται η ζωή. Κι απαλιά κυβωτός μέσα του χρόνου τις στοές βγάζει ακόμα στο φως σε βγάλια να πνοές. Δυνατά, δυνατά γίναν όλα δυνατά, τα δυνατά. Δυνατά, δυνατά σε ένα θέαμα κοινό. Στο χώμα νύχτα το πρωί κι όλα αντέχουν ξανά και γίνεται η ζωή. Τα παλιά κυβωτός μέσα από του χρόνου τις στοές βγάζει ακόμα στο φως ζευγάρια να πνοές. Δυνατά, δυνατά γίναν όλα δυνατά, τα δυνατά. Δυνατά, δυνατά σε ένα θέαμα κοινό. Χριστοδούλα Τσαγκαρά με αυτή την εκπληκτική φωνή. Πραγματικά σε ευχαριστούμε, Χριστοδούλα μου, που είσαι απόψε εδώ μαζί μας. Αλλά έχω να πω και για τον πρωτοχορευτή. Να με αφήγεις, Σέρκη μου. Το Ρολάνδο το σκέφτον, παιδιά, έδωσε ρέστα. Εγώ είμαι. Λοιπόν, η Ελευθερία Αρβανιτάκη είναι Ελληνίδα τραγουδίστρια. Κατάγεται από την Ικαρία και από τους Παξούς. Η σταδιοδρομία της ξεκίνησε το 1979, όταν έγινε μέλος της οπισθοδρομικής κομπανίας. Συνεργάστηκε με πολλούς και σημαντικούς συνθέτες, όπως ο Νίκος Μαμαγκάκης, ο Σταμάτης Πανουδάκης, ο Αντώνης Μιτζέλος, ο Διονύσης Σαββόπουλος και πολλοί άλλοι. Έχει εμφανιστεί με μεγάλη επιτυχία σε διεθνή φεστιβάλ του εξωτερικού. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελευθερία ερμήνευσε τα τραγούδια των τίτλων της σειράς εποχής «Πέτρινο ποτάμι». Λοιπόν, μένετε εδώ συντονισμένοι. Πάμε να δούμε πώς μπορείτε να διεκδικήσετε τα δώρα της παραδοσιακής βραδιάς. Ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Η παραδοσιακή βραδιά σας δίνει την ευκαιρία να διεκδικήσετε πλούσια δώρα. Τηλεφωνήστε στο 932 202 και μπείτε αυτόματα στην κλήρωση.
ένα σκούτερ λαμπρέτα αξιόπιστο και ευχάριστο στην οδήγηση, αξίας 3.800 ευρώ, μπορεί να γίνει δικό σας με μόνο ένα τηλεφώνημα. Η παραδοσιακή βραδιά σας δίνει κάθε μήνα ένα αεροπορικό εισιτήριο προσφορά της Cyprus Airways. Ένας τυχερός από εσάς διεκδικεί κάθε μήνα δωροκουπόν διάρκειας ενός χρόνου απεριορίστου πλησίματος αυτοκινήτου από το Care Car Car Wash αξίας 600 ευρώ. Αυτό το δώρο μπορεί να αξιοποιηθεί για ένα μόνο αυτοκίνητο με το επαναστατικό Ceramic Lava Wash όσες φορές θελήσετε στο υπερσύγχρονο πλυντήριο αυτοκινήτων. Κάθε μήνα ένας τυχερός κερδίζει 100 συσκευασίες των 6 και 12 φιαλών εμφιαλωμένου νερού από την εταιρεία Peric Water. Διεκδικήστε ακόμα 100 ευρώ ψώνια για ένα τυχερό κάθε μήνα από τις υπεραγορές Ιωαννίδη, Λευκοσία και Λάρνακα. Η εταιρεία Alpaco Door Automations ανοίγει αυτόματα την καγκελόθυρά σας. Προσφέρει ένα αυτοματισμό δίφυλης καγκελόθυρας αξίας 1.300 ευρώ. Η εταιρεία Andreas Haralambos προσφέρει μία σιδερόπρεσα Styrolax αξίας 299 ευρώ. Ένα χειροποίητο κόσμημα στις τρεις αποχρώσεις του χρυσού, λευκό, ροζ και κίτρινο χρυσό, 18 καρατίων, διαμαντένιο, τρεις καρδίες με 79 points που γίνονται ένα σε ένα μοναδικό κόσμημα που δεν υπάρχει αντίγραφό του συνολικής αξίας 3.000 ευρώ. Ένα δώρο από την εκπομπή μας και το χρυσοχοείο Έλληνα και Ευδοκία Στελατσά, μόνο για εσάς, τους τηλεθεατές μας. Ένα εισαγόμενο μεταχειρισμένο αυτοκίνητο Suzuki Alto αξίας 5.500 ευρώ προσφορά της εταιρείας Shikis Motors στην Πάφο. Την εκπομπή στηρίζουν τα Ινοποιεία Καμαντέρνα, τα Αρτοποιεία Θυμονιά, Υπεραγορές Ιωαννίδη, το Πέρικ Νερό Αγρού, τα Αλαντικά του Δασκάλου και τα προϊόντα από την εταιρεία Τσοπάνης. Πρόγραμμα με τοποθέτηση προϊόντων. Επιστρέψαμε, Βάωσε Γερομάνη, σε έναν τραγούδι της Κυριακούς μας. Σ' αγαπάμε πάρα μα πάρα πολύ. Να τη στείλουμε την αγάπη μας, Μιχάλη μου. Λοιπόν, κουμπελαγία, μια ιστορία. Βεβαίως. Και έφτασε η ώρα να εγκαινιάσουμε το καινούριο μας παιχνίδι. Το παιχνίδι με τις λέξεις, αλλά
Θα βάλουμε κάτι στο στόμα. Λοιπόν, κύριε Παλόδια. Λοιπόν, ελάτε εδώ δίπλα μου, θα καταλάβει ο κόσμος. Δεν υπάρχουν πονηρές λέξεις, υπάρχουν πονηρά μυαλά. Άλλους τους πέφτουν τα δόντια, εμείς θα βάλουμε εδώ. Θα βάλετε δόντια, έλα δίπλα μου, κύριε Τίγρη μου, εκεί, να βλέπεις καλά τον κύριο Παλόδια. Βάλε εσύ τη μασελούδα σου. Ένα λεπτό, να κατάπιω ώρα. Κατάπιε καλά. Βάλε τη μασέλα στο στόμα σου. Μα είσαι πανέμορφος. Ναι. Λοιπόν, ο χρόνος ξεκινάει από τώρα. Να τώρα. Ναι. Κέρατα. Κέρατα. Τζίζα. Τζίντζερ. Τζίζα, ρε. Τζίζα, ρε. Τζίζαρο. Τζίζα. 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 Δεν είναι τζίζα που μιλάει τώρα. Συνέχισε. Τζίζα. Γκρίζα. Συνέχισε. Τζίζα, ρε. Τζίζα. Τζίζα. Δεν το δείχνεις, ρε. Σεφταλιά! Σεφταλιά! Ναι! Σουσούκο! Σουσούκο! Ναι! Λουκουάν! Α, το λέω! Λουκουάν! 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 Καλικάρτιαρο! Καλικάρτιαρο! Λουστίνα! Χριστίνα! Γεωργία! Λουστίνα, ρε! Πουλουστρίνα! Ναι! Ανημοστρόγυρος! Ανημοστρόγυρος! Α, ανημοστρόγυρος! Έλα, τελευταία! Πάλε καλά πως... Ρατζί! Βρατζί! Ναι! Μείνετε στις θέσεις σας να φέρω μια καινούργια μασελούδα του κύριου Τίγρη. Γίνεται να βάλω Χρήστο, πάρε τώρα που... Ορίστε, κύριε Τίγρη μας. Έλα, βάρ' μου τι είναι. Να σου σημαίνει. Ναι, έπρεπε που έμαθε. Έτσι. Έτσι. Ναι, ναι. Να κομιτσί το στόμα του. Έθα, παιδί. Παυλάκι μου. Έτσι. Κάπως έτσι. Συγκεντρωθείτε. Ο χρόνος ξεκινάει από... Τώρα. Κρίστος. Κρίστος. Κρυκτίστης! Κρίστος! Κάσπερ! Κρίστος! Κρίστος! Κρίστος να είσαι! Κρίστος να είσαι! Αριστερά! Κρίστος! Κούσπος το αριστερά! Κούσπος! Σεβάρνη! 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 Παραόμιστος! Παραόμιστος! Στραγγέλη! Στραγγέλη! Στρατούρι! Γάλαρος! Γάλαρος! Ήβρεστα! 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 Γύριστα! Ήβρεστα! Ήβρεστα! Τζίζιστα! Έλα το καταφύγει! Πούκουπα ρε! Πούκουπα ρε! Πούκουπα! Τζίζιστα! Λαρκά! Τσιλαρκά! Λαρκά! Τσιλαρκά! Λαρκά! Πιθάρκα! Λαρκά! Λαρκά! Διπλάρκα! Μπράβο, τελευταία, τελευταία! Αμπάλατος! Είσαι σου! Τέλος χρόνου, τέλος χρόνου! Τώρα Ήταν ωραίο! Θα το συνεχίσουμε δώρο οι μασελούδες σας. Κερδίσατε το πράγμα. Και παίρνετε και από έναν πλήσιμο αυτοκίνητο από το Car Care Cargos. Ευχαριστούμε. Αλλά να δω και του Ρολάνδου μου, διότι ήταν καλό φαν κλαμπ κάτω. Ευχαριστώ. Τι θα μου δώσεις. Έναν πλήσιμο αυτοκίνητο. Εντάξει, χρειάζεται αυτό για μας. Λοιπόν, πάμε τώρα να συνεχίσουμε με τη συμπλήρωση του δύστιχου.
Εντάξει, εξημουθιάσαν οι μαθελέστα. Η δική μου πάντως είναι εξημουθιάσαν μπογιέγγια. Λοιπόν, η πρώτη ομάδα γράφει «Έλα αστέρι μου λαμπρό στο σπίτι μου να θέξεις» και «Ευχαριστώ σε που καρκιάς αγάπη κάθε ώρα». Και πάμε πανικό μου. Ευχαριστώ σε που καρκιάς αγάπη κάθε ώρα. Σένε πλαστικά και στην καρκιά μου βλάστησαν του έρωτα τα φκιόρα, του έρωτα τα φκιόρα. Έλα αστέρι μου λαμπρό στο σπίτι μου να φε. Ξείς το σπίτι μου να φέξεις. Μου φέγγει γίνει παγάπο να δούμε ναν της ρε. Ξείς να δούμε ναν της ρε ξείς. Κύριε Χατζή Μιχάλη, τα πρωτότυπα. Μάλιστα, τα πρωτότυπα είναι της κυρίας Αναστασίας Νεοκλέου Ιωάννου από τη Χλώρακα της Πάφου. Μάλιστα. Λέει το πρώτον, «Έλα αστέρι μου λαμπρό στο σπίτι μου να φέξεις και το παιγνίν του έρωτα στα αγκάλια μου να παίξεις. Ευχαριστώ σε που καρκιάς αγάπη κάθε ώρα για όσα μου επρόσφερες μέσα στη ζωή μου δώρα». Θέλω να πω ότι είναι από την πρώτη ποιητική συλλογή της κυρίας Ιωάννου που λέγεται Αφροδίτη και Άδωνης και ευχαριστώ πολλά που μου έδωσαν την ευκαιρία να πάω να παρουσιάσω την ποιητική της συλλογή την Παρασκευή 21 του Γενάρη στις 6.30 ώρα στη Χλώρακα στο ενέθουσα της Εκκλησίας. Επίσης, ευχαριστώ και τον Αντρόνικο Κατσαντώνη που μια εβδομάδα νωρίτερα 16 του Γενάρη στο Δημοτικό Θέατρο της Λάρνακας θα πάμε στις 3 ώρα το απόγευμα να παρουσιάσουμε το βιβλίο του «Τα κουτσουλάτια» του φίλου μας, του Αντρόνικου Κατσαντώνη. Καλό ταξίδι λοιπόν τα βιβλία σας και χαιρόμαστε οι λαϊκοί μας ποιητές να βγάζουν τις δικές τους εκδόσεις και να βλέπει και ο κόσμος να έχει στην βιβλιοθήκη του τα βιβλία τους για να διαβάζει την παράδοσή μας. Λοιπόν, κύριε Ρολάνδο μου, ναι, ναι, ποιος είναι ο πιο ωραίος ρόλος, του παπά ή του παππού? Του παππού, ρε. Διότι είναι δύο φορές παιδί σου. Είναι δύο φορές παιδί σου. Και πιο πολύ έξος ρόλος και πιο όριμος ρόλος. Κάμνησε ό,τι θέλει το εγγονάκι σου. Θέλει και κάμνησε, ρε. Θέλει το εγγονάκι. Κάμνησε εσύ, όπως ας πέντε του παιδιού σου, δεν να του φωνάξεις. Όχι, ήμουν είναι αναισθησία στα κολούθια μου. Αφού στο σπίτι είναι, αφού ήμουν φιλική συμμετοχή. Αφού μετά καταλάβα που γίνεται. Είσαι πάντα έτσι ήρεμος, δηλαδή. Είμαι ήρεμος γενικά, αλλά στα κοπελούθια μου δεν είχα δηλαδή έτσι εννιά. Η Μαρία που είχε εννιά. Μάνα μου, Μαρία μου, βάζω στη σιάγαλμα. Ναι, πολλά, δηλαδή πραγματικά υποκλίνουμε. Μάλιστα. Που με άντεξε. Το πόσα χρόνια κλείνεις φέτος στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου? 16 χρόνια. Και τι έχεις να θυμάσαι? Εντάξει, έχω να... 16 χρόνια να θυμάσαι. Βράσαμε τόσα πολλά πράγματα. Εκτός που την παράγκαν, άλλα πράγματα. Καλύψαμε γεγονότα. Ήμουν στο αθλητικό πολλά χρόνια. Μετά που πιάσω το πολιτικό, τη λίμνη, 74 μέρες στη λίμνη, ανεξίτηλα. Ποτέ δεν θα ξεχάσω τους φόνους. Ήταν η χειρότερη εμπειρία στη ζωή μου. Τι μας έφερε στις μνήμες μας. Ναι. Εγώ θα σε πάω στην παράγκαν όμως. Ναι. Θέλω να μου πεις ποια ήταν η πιο. Η στιγμή που δεν σταματούσες να γελάς. Κάθε επεισόδιο γελώ. Αφού είμαι με τον τρελό, ρε, θα γελάσω. Αφού ξεκινούμε με άλλο πράγμα γράφουμε και άλλο πράγμα ευκαιρνή. Ο άνθρωπος... Μια πλάκα που σου έκαμε και έχεις να θυμάσαι. Μα πω κάθε φορά κάνει πλάκα, ρε. Κάθε φορά έχουν στέκει έναν τόπο, ρε. Ξεκινά από εκεί πάει ποδά, εγώ γελώ. Κάθε φορά που ακούεις και σταματάει η μουσική, αφού δεν αντέχω, για όνομα του Θεού. Ποιος πολιτικός σε πήρε τηλέφωνο και έκαμε στους παρατήρους? Ουδέποτε πήρε πολιτικός, μάλιστα το διασκεδάζουν οι πολιτικοί.
θαυμάσιες εμπειρίες. Από το βοηθογενικό εισαγγελέα, από το γενικό εισαγγελέα, όλοι οι πολιτικοί. Κανένας δεν μας έκανε παρατηρήσει. Κανένας δεν έπαιρνε τηλέφωνο. Και να πω έτσι, διότι είμαι σε σπίτι μου, ευχαριστώ το ρί. Διότι αν με μπαινέψεις στο σπίτι σου, να πεις ας πλακώσεις. Το σπίτι μας που μας διαφαεί, τρώμε εμάς, τις οικογένειες μας, να το πενέψουμε. Επιτέλει έργο το ΡΙΚ και να λέμε την αλήθεια και οι εκπομπές τέτοιες και οι δικές σας εκπομπές. Εμείς δεν έχουμε κανέναν παράπονο γιατί εφανήκαμε τυχεροί, είμαστε ευλογημένοι. Όποιοι πρόεδροι διοικητικών συμβουλίων υπεράσαν, δεν ξέρω τι γίνεται, έρχονται από την Παράγκα. Δηλαδή είχαμε ένα θαυμάσιο τον Φράγκο, ήταν ο Μιχάλης και εκείνος εξαιρετικό, ήταν ο Μάγης ο Σίμιο. Μα ποιος μπορεί να αντισταθεί στο χιούμορ σας, κανένας, είσαστε εξαιρετικοί και οι δύο, σας χαίρουμε. Να σας δίνει ο Θεός χρόνια για να μας κάνετε να γελούμε. Λοιπόν, θα πάμε στο chat της Μαμπανίκος Αποστόλου μαζί με τον Τάσο μας. Πάμε λοιπόν. Θέλει να κάνει μαζί μου, γιατί τώρα θα του χαλάσω το χατήρι. Εντάξει. Όχι, εμένα δεν με πειράζει. Ότι πείτε μάνα μου να σας χαλάσω εγώ το χατήρι. Μαρσεκίνα Μιχάλη. Στις αγάπη δε πανικό. Ένε σε γλιτώνει μ' ο Χριστός, μη Παναγιά στον τζίκο, μη Παναγιά στον τζίκο. Θα τον πάτω αίμα χαμέ που τούν τα δόντια μου εμέν. Ποιος να τον γλιτώσει, ποιος να τον γλιτώσει. Σιρήλα σαν παιδινός που κράζει. Εν όπως το γάλανε πάθες που ξύσιλα μαυράζει. Μα με μου πολλό ξύσιλα και σβήνω σου το καζίν και σβήνω σου το καζίν. Φωτιά, σιώ, σιώ που παίρνει. Έκανε να σπά στην τραουλκιά, εμένα ναι με δέρνει. Τσουλί θωρούν με Μιχαλιό, δάμε τώρα κι αυτένει, δάμε τώρα κι αυτένει. Εν ένα σε κάμω βραφωθκιά με δυο τρία τραούθκια. Χριστουγεννιάτικο που αυτούν τα λαμπούθκια, που αυτούν τα λαμπούθκια. Πρέπει να σκέφτεσαι καλά, αμάν να μου κοντεύκεις, αμάν να μου κοντεύκεις. Θωρείτε τον νεκρό.
μικρό τσαντάμα και τη δε, τα τσαντάμα και τη δέρτα. Ξαμπόλα και δε σαμπίλε και το πολύ φουμίσι. Εγκαρτσιν που την Ανατολή λαλό σου εν ειδήσι. Εν και σου λαλείς μόνο βορκάς Θεός να σε λέει, σι Θεός να σε λέει σι. Ακούω θα κρεπάρω. Έλα λες πουλιά και μου ξαρκάς, όμως εγώ με ο βορκάς. Πόψε και να σε πάρω, πόψε και να σε πάρω. Ναι, μπελάρες που λαλώ έχω τα λογικά μου. Ένα ακόμα ένα πέθανα και άψε στα τζερκά μου και άψε στα τζερκά μου. Τσερκά σου έαψαν ο κόσμος που σ' ακούει, ο κόσμος που σ' ακούει. Εν το τσάτισμα έγινε και έτσι όπως φουντώνει. Εν της Πινελόπης ο ιστός ποτέ του ποντελιό, νι ποτέ του ποντελιό. Τσατισμάν, κι με σε μαύρο χαλήν, κι με σε μαύρο χαλήν. Να δεν ήβρες καλύτερον άλλον που το Μιχαλήν, άλλον που το Μιχαλήν. Κρυμά στη στράτα που κόψα και ήρθα που τη σκάλαν, και ήρθα που τη σκάλα. Τούτον ήβραν καλύτερο, δα μέσα και μου βάλα, δα μέσα και μου βάλα. Της ρε πανικό μου πέ μου είναι τα εγκόπος. Έτσι που τη καλαμπού φτάσε σε δυο ασελιάτο, πως σε δυο ασελιάτο πως. Να πεις. Υπέροχον το τσάτ της μας σας, εξαιρετικό συγχαρητήρια και στους δύο. Είναι και σταμάτη μόνο Χατζή Μιχάλη υπόψε. Άτε καλά, ο Πανίκος είναι καλεσμένος μας, εσύ. Κοίταξε, πρέπει να πω ότι επειδή έχει κανένα μήνα να κάνουμε τσάτισμα, επιθυμήσαμε. Έβρασες, μάλιστα. Λοιπόν, θα καλέσουμε τον Ανδρέα τον Σκέτσον, αλλά πρωτού σε καλέσουμε, θέλεις να πεις ένα μεγάλο ευχαριστώ σε κάποιον. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη στρατιωτική μουσική, συγκεκριμένα τη διοικητή μου και την ηγεσία της στρατιωτικής μουσικής, που σήμερα μου δώσαν την άδεια να είμαι εδώ μαζί σας. Εμείς τους ευχαριστούμε γιατί έχουμε την ευκαιρία να σε απολαύσουμε και εμείς αλλά και ο κόσμος και να τους πούμε και έναν τεράστιο ευχαριστώ
που ανταποκρίθηκα στην πρόσκλησή μας να είναι μαζί μας την παραμονή πρωτοχρονιάς και αλλάξαμε μαζί τους το χρόνο με τις υπέροχες μουσικές σας, με αυτόν τον ιδιαίτερον τρόπο. Λοιπόν, είμαστε πανέτοιμοι να σε απολαύσουμε, γιατί ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Τη λέξη ελευθερία την γράφουν τα παιδιά, γιατί τα παιδιά είναι το μέλλον. Να ευχαριστήσουμε τον Ανδρέα μας. Ανδρέα, μου σε ευχαριστούμε. Κάθε καλό. Μπράβο, Ανδρέα. Να συνεχίζεις αυτό που κάνεις, να είσαι τόσο ταπεινός όσο ο μπαμπάς σου και να έχεις μια λαμπρή καριέρα. Λοιπόν, και συνεχίζουμε με έναν τραγούδι. Τώρα σκέφτομαι ποιο να το αφιερώσω, ρε παιδί μου. Το Χατζή Μιχαήλ, τον Καρβέλα. Ποιος ο Λεόντιο. Ψηλός, μήπως. Ποιος είναι αυτός ο αψηλός. Τον Τίγρη. Εμένα. Ο Τίγρη. Τον Τίγρη. Τον κύριο Ισκέτο μας. εσύ πάει τσέρκεσαι. Όχι, είσαι πόγερ. Λεομπέτριος. Ποιος είναι αυτός ο αψηλός. άνθρωπος που αγαπώ. Απόψε εδώ μαζί μας να ευχαριστήσουμε και το Σέρκιν, το χοροδάσκαλό μας, που πάντα έρχονται εδώ με το κέφιν τους. Θέλω να μου πεις, Τίγρη μου, καλέ μου. Να σας πω. Είναι εύκολος ο ρόλος του πατέρα? Εύκολος δεν είναι. Και πώς συνδυάζεις την οικογένεια με την καριέρα σου? Εντάξει, δύσκολα είναι η αλήθεια. Εντάξει, προσπαθώ όσο μπορώ να με τραμέ άμα είμαι σπίτι. Να τους αφιερώνω χρόνο. Όταν λείπω, να ξαναλαμβάνει η γυναίκα μου. Μάλιστα. Πάντα έτσι όσοι κάνουν καριέρα, κάποιον έχουν σπίτι και βοηθά τους. Τι να κάνουν. Κύριε Παλώδια μου, θεατρικά πού θα σας δούμε? Θεατρικά θα είμαστε μαζί με τον Πέτρο τον Τίγρη σε μια παιδική παράσταση από το Θέατρο Βεστιάριο. Να ανακοινωθούν σύντομα οι παραστάσεις, οι ημερομηνίες που και πότε. Είστε δύο ηθοποιοί που τιμάτε το παιδικό θέατρο. Ναι. Σας αρέσει, και ποια είναι η διαφορά έτσι, το να έχεις κοινόν τα παιδιά? Κοίτα, τα παιδιά είναι ο πιο αυστηρός κριτής. Τούτον εγώ διαπίστωσα το από τις παραστάσεις που κάνω στο Βεστιάριο. Είναι η τέταρτη τώρα που να είμαι στη σειρά. Πάρα πολύ δύσκολο το έργο να υπηρετείς το παιδικό θέατρο. Διότι τα παιδιά δεν μπορείς να τα ξεγελάσεις. Και έχουμε εξαιρετικές παιδικές παραστάσεις και να παίρνουν τα παιδιά σας στο θέατρο. Τους αρέσει πολύ. Αυτόν τους λέμε. Και δεν είναι μόνο για τα παιδιά. Και είναι για τους και γονείς, για τους μεγάλους. Βεβαίως. Διότι μέσα από τις παιδικές παραστάσεις αφήνουμε και πάρα πολύ ωραία μηνύματα. Βεβαίως, πάντα. Έτσι, το ηθικό δίδαγμα στο τέλος και να πάει σε σπίτι, να κάτσεις με τα μωρά σου να συζητήσεις την παραστάση. Ναι, είναι ναι, ό,τι ναι. καλύτερο. Εσύ, κύριε Ρολαντό, πότε βγαίνετε πρεμιέρα με τον κύριο Κωστάκη μας? Πρεμιέρα. Είσαι όλο η καριέρα σου. Αφού κάνουμε κάθε μέρα θέατρο με τον Ρολάντο τον Τζούνιο, ρε. Κάθε μέρα ο Ρολάντο τον Τζούνιο κάνουμε θέατρο, κάθε μέρα. Και στην Παράγκα παιδικό θέατρο, ρε, με φάση. Κάτι ξέρετε. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε. Ακρογιαλιές, δειλινά θα μας ταξιδέψει η Χριστοδούλα μας. Και είμαστε πανέτοιμοι. Ο Πάνος Μομτζίδης έχει πάρει το μπουζούκι στο χέρι. Και τότε ποιος θα ρωτήσει να μάθει πότε το γιατί. Χριστοδούλα Τσαγκαρά, και πού μπορεί ο κόσμος να σε απολαύσει? Κοίταξε, προς το παρόν λόγω της κατάστασης έχουμε κλείσει.
Αλλά με το καλό όταν επανέλθουμε, είμαι στην Αυλά 24 στην Πάφο και θα χαρώ να έρθετε όποτε κόψετε στην Πάφο. Όποτε κόψουμε στην Πάφο, όποτε κόψει ο κορονοϊός, ενάρθουμε εκεί στο δουλάμι. Λοιπόν, και επειδή κάποιοι στηρίζουν την παραδοσιακή βραδιά, κύριε Χατζή Μιχαήλ, θα πάμε στα χορκά του τόπου μας και μετά στους χορηγούς μας. Α, πρώτα στα χορκά δηλαδή. Ναι. Έτοιμοι. Στην αρχή μαντρίτα, μες στην αρχή μαντρίτα. Εδιούντης, φιλιά και παλεζίτα, φιλιά και παλεζίτα. Μες στην παλότια νέψαλα, Χριστέ μου και βοήθα, Χριστέ μου και βοήθα. Ω, γλίτως με που τον έρωτα, που έχω στην παραμύθα, που έχω στην παραμύθα. Λίμια και καμινάρκα, λίμια και καμινάρκα. Όνοι φίλοι μου ταΐζουμε καπάρι μανιτάρκα, καπάρι μανιτάρκα. Κινούσαν πελαθούσα, κινούσαν πελαθούσα. Όλε πήγανε για διάνεμα με τη μαύρο μαλλούσα, με τη μαύρο μαλλούσα. Μες στο χορκό σαν είδα, μες στο χορκό σαν είδα. Ω, μουζίνα έχουν οι θησαυροί του Κρίσου και του Μίδα, του Κρίσου και του Μίδα. Μια νύχτα του Σαββάτου, μια νύχτα του Σαββάτου. Μόν ακούσα του Παπάνδρεα, κίνα τα τσάτιστά του, κίνα τα τσάτιστά του. Πρέπει να πούμε τα τσάτιστά του Παπάνδρεα. Ναι. Παπάνδρεας είναι ο ιερέας στην Αγία Φύλλα. Δεν παίζεται, είναι ένας εξαιρετικός λαϊκός ποιητής. Τον επαρακάλεσα, τον εφιλοξενήσαμε μια φορά. Να έρθεις ξανά, Παπάνδρεα μας. Καυτερούμε σε δαμέ στην παραδοσιακή βραδιά. Λοιπόν, οι χορηγοί της παραδοσιακής βραδιάς έχουν να ακούσουν απόψε ωραία τσατιστά. Ο θεός μου ο Αρίσταρχος που τράγουδα καπάλι, κρασίν της Καμαντέρνας πίνει με τον Μιχάλη. Ξαναπίνει ο Ζήνωνη στα γάθοκλη και ζούλου στο συστήνι. Η φωστηρού του Βίκτορη δευτέραν και τετράει. Μέσα στι υπεράγορε η Ιωαννίνη πάει. Σαβού, Αιγιώνη, προς καλό σας. Αντώνη του Ριφάινερ, πιανόκος
κατάφορη στη στράτα. Από τους φούρνους θυμονιά συνέχεια ψουμίζω, κι όπου σταθώ, κι όπου βρεθώ, θέλω να τους φουμίζω. Γιαούρτιν τζαϊράνι μας καλούμιν του τσοπάνι, του φίλου Νίκου σήμερα πρώτα στο μεϊτάνι. Μότορς φίλοι μου, τ' Ανδρέα εις την Πάφο, εμπρότη στα αυτοκίνητα, με γιο το υπογράφω. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τους χορηγούς μας και με βλέπετε να κρατώ το κινητό μου τηλέφωνο στο χέρι, γιατί θα κάνουμε την κλήρωση του μεγάλου μας δώρου της παραμονής πρωτοχρονιάς. Δίναμε 2 εισιτήρια, μια προσφορά της Cyprus Airways και τους ευχαριστούμε θερμά. Για ταξίδι στην Αθήνα. Λοιπόν, σας καλέσαμε να μπείτε στη σελίδα Καλίνες Πέραν Άρκοντες που δημιουργήσαμε στο Facebook και κάτω από τη φωτογραφία του διαγωνισμού σας είχαμε πει να αναρτήσετε τη selfie σας, τη φωτογραφία σας βλέποντας το πρόγραμμα. Λοιπόν, θα μπω αμέσως στην σελίδα για να βρούμε τις συμμετοχές και να κάνουμε ευθύς αμέσως την κλήρωσή μας. Λοιπόν, θα κάνω εγώ την κλήρωση εδώ. Και ο μεγάλος τυχερός είναι η Χριστάλα Έλενα Νεοφύτου, η μεγάλη μας νικήτρια. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε Χριστάλα μου που μας παρακολούθησες. Κερδίζεις 2 αεροπορικά εισιτήρια για Αθήνα από τη Cyprus Airways. Λοιπόν, κάπου εδώ έφτασε η ώρα να ευχαριστήσω τον κύριο Τίγρη μας που ήταν απόψε μαζί μας. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Κάθε καλό τον κύριο Μπαλόδια μας. Ευχαριστούμε, Άντρη μου, για την πρόσκληση και ελπίζουμε σε μεγαλύτερες επιτυχίες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ρολανδό, με ευχαριστώ. Άντρη μου, περάσαμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δεχτείτε μας και κοινιακός. Μιχάλη, με ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλους. Να ευχαριστήσουμε επίσης την Χριστοδούλα Τσαγκαρά, την υπέροχη τραγουδίστριά μας. Τον Ανδρέα Ντοσκέτσον επίσης, ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ τα φιλιά μας στη ΣΜΕΦ. Να ευχαριστήσουμε τον Πανίκο, από Σόλου Πανίκο μου, ευχαριστούμε τον Τάσο μας, τον Χατζησοφοκλή και φυσικά τη σχολή χορού Σέρκης και το Σέρκι μας. Και καλούμε και από αέρος εδώ τώρα την ΣΜΕΦ, κύριε Σκέτε, να έρθει να μας τραγουδήσετε παραδοσιακά τραγούδια. Θα του στείλει το μήνυμά μας. Ελπίζουμε να έχουμε για ακόμα μια φορά θετική ανταπόκριση. Είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Λοιπόν, κάπου εδώ θα σας καληνυχτήσω και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας και την ερχόμενη Κυριακή. Εδώ, στο Ρικένα. Καλό σας βράδυ. Κι αμάς εδώ να αρέσει στους στενούς. Τα γόνατα μου τρεμούν και κοτούσι. Φαίνεστε μόνο να παίζω να φυρτώ. Κι άμα ήταν η καμία μου διούσι. Κι άμα δικλείσεις κόμμα και με δεις. Θα έρχουμε πέφτουν τα άστρα και ψηλούμε. Μα με λυπάσαι κόρη να κουρεί. Τα βάσανα που μου κάμες κάνουμε. Κόρη Παφιντού, κόρη Παφιντού, η αγάπη συνδικάνω σου, μα εσύ χωρίς αλλού. Κόρη Παφιντού, δίκλαγε να κομπάνω μου και με θωρείς άλλο. Αφταίνουν κόρη πάνω μου λαμπρά, λυπήθουν την καρδιά μου και κάνει την.
πάφη του πολλά. Πάντε τσέσεις πάνω σου μαγνήτη, την τζέρκα τζιμπονά της εκκλησιά. Ο μπρος που τον παπά να ορκιστούμε, πως πως είναι στη θάλασσα νερό. Εμείς οι δυο να μεν ποχωριστούμε. Χωρί παφή του, χωρί παφή του, η αγάπη συντηχάνος μου και σου χωρίς αλλού.